Αποσπάσματα από το βιβλίο «Η ζωή είναι μικρή» του Λεύκηου Ανέου Σενέκα από τις εκδόσεις Περίπλους. Τα παρακάτω αποσπάσματα έχουν αναρτηθεί και γραπτός στο blog «Ελευθερία ή τίποτα» την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου του 2014. Όσο δηλαδή μικρή και αν είναι η ζωή που μας έχει παραχωρηθεί, φτάνει και περισσεύει για να πετύχουμε έργα σπουδαία, αρκεί να τη διαχειριζόμαστε σωστά από την αρχή μέχρι το τέλος. Όμω τη στιγμή που τι παταλάμε μεταξύ χλιδί και απερισκεψία, χωρί να μα νοιάζει να δημιουργήσουμε κάτι που έχει αξία, είναι επόμενο να διαπιστώνουμε κάποια στιγμή πω έφυγε χωρί καν να έχουμε προλάβει να το συνειδητοποιήσουμε. Το βάσανό μα δεν είναι μικρή διάρκεια τη ζωή μα. Εμεί την κάνουμε να φαίνεται σύντομη με την απληστία μα. Κι αν τη ζωή σου ξέρει να την αξιοποιήσει, διαρκεί πολύ. Όμω δυστυχώ, τον ένα τον πιάνει ανυκανοποιήτη φυλαργυρία, τον άλλο μια τρελή τάση να φτιάχνει όλη τη διάρκεια τη άχρηστα πράγματα κάποιον άλλον να γεμίζει την κοιλιά του με κρασί και έναν άλλον να αποβλακώνεται από την απραξία. Αυτό εδώ το έχει βάλει σκοπό να σχολιάζει συνεχώ τα στραβά των άλλων. Ο άλλο εκεί, ο έμπορο, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να γενοφέρνει το δόλωμα που λέγεται κέρδο, παραδέρνοντα σε στεριέ και θάλασσε σε όλο τον κόσμο. Άλλοι, που του κατατρέχει το πάθο τη δόξα του πολέμαρχου, ζουν συνέχεια με το φόβο για του κινδύνου που παραμονεύουν του στρατιώτε του ή με την αγωνία για την ίδια του τη ζωή. Υπάρχουν και άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν ανώτερου για να λατρέψουν και ξοδεύουν τη ζωή του μέσα στην εκούσια δουλοπρέπεια. Άλλοι που όλη μέρα είτε φροντίζουν την ομορφιά του είτε ψάχνουν για κάλυψη του άλλου. Άλλοι έρμεα ενό ανόητου τυχοδιοκτισμού και αυτοί είναι οι περισσότεροι που είναι ανίκανοι να καταπιαστούν με κάτι σταθερό και συνέχεια ασχολούνται με το να κάνουν όλο και καινούργια σχέδια. Άσε του άλλου που διαθέτοντα κάποια μορφή εξουσία πασχίζουν εναγωνίω να αποδιαιτήσουν μια πλειάδα ακολούθων χωρί να του αφήνουν την παραμικρή ελευθερία. Δε του έναν έναν από τον πιο ταπεινό μέχρι τον πιο σπουδαίο. Ο ένα ζητάει εξυπηρέτηση. Ο άλλο παρέχει εξυπηρέτηση. Ο τρίτο βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ο τέταρτο τον υπερασπίζεται. Ένα άλλο κατακρίνει. Και το ωραίο είναι ότι κανένα δεν παραδέχεται πω δουλεύουν για την πάρτη του. Όλοι λένε πω μου αγωνίζονται για το κοινό καλό. Αν ρωτά δε και για αυτού του διάσημου που το όνομά του βρίσκεται στα χίλια όλων μα καθημερινά, ο ένα είναι αυλικό του άλλου, ο οποίο είναι με τη σειρά του ενό τρίτου. Και το περίεργο είναι πω κανένα δεν είναι αυλικό του εαυτού του. Συμβαίνει δε το παράλογο να παραπονιούνται κάποιοι ότι οι ανώτεροι του δεν του δίνουν σημασία, μόνο και μόνο επειδή του λένε πω δεν έχουν χρόνο να του κλείσουν την ακρόαση την που του ζήτησαν. Πώ είναι όμω δυνατόν να παραπονιέται κανεί για την υπεροψία των άλλων, όταν αυτό ο ίδιο δεν βρίσκει χρόνο να παραχωρήσει στον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί ενδέχεται μεν αυτό ο ανώτερο να κράτησε αυτή τη φορά απέναντί σου μια στάση υπεροπτική, αλλά το πιθανότερο είναι ότι κάποτε στο παρελθόν όλο και θα σε είχε ακούσει, όλο και θα σε είχε καλέσει να καθίσεις δίπλα του, όλο και κάποια σημασία θα είχε δώσει στα λόγια σου. Εσύ όμως τον εαυτό σου ποτέ δεν έχει κάνει την τιμή να τον κοιτάξει και να τον ακούσεις. Και φυσικά δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί από οποιονδήποτε να σου ανταποδίδει την ευγενική συμπεριφορά που του επέδειξε, τη στιγμή που δεν το έκανε αυτό από επιθυμία να αισθάνεσαι καλά μαζί του, αλλά από αδυναμία να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Ενώ δηλαδή δεν υπάρχει κανεί που να θέλει να μοιραστεί με του άλλου τα χρήματά του, Όλοι μα λίγο πολύ βάζουμε του άλλου να κάνουν κουμάντο στην ίδια μα τη ζωή. Μίζεροι όταν πρόκειται για την περιουσία μα, σπάταλοι όμω όταν πρόκειται για τον χρόνο μα. Και το κομικοτραγικό είναι ότι είμαστε σπάταλοι στη μοναδική περίπτωση που η τσιγκουνιά δεν είναι κατακριτέα. Μα τι ανοησία είναι αυτή που κάνουμε θνητοί άνθρωποι και αφήνουμε για τα 50 ή τα 60 μα να ζήσουμε τι πιο καλέ στιγμέ τη ζωή μα, σαν να περιμένουμε δηλαδή να αρχίσουμε να ζούμε την ομορφιά τη ζωή σε μια ηλικία που λίγοι μα καταφέρουμε να φτάσουμε. Κακόμοιροι, ζείτε με τέτοιο τρόπο, λε και η ζωή μα θα διαρκέσει χίλια χρόνια και ακόμη παραπάνω. Που και έτσι να ήταν, όλο και καλύτερα θα αξιοποιούσατε το χρόνο σα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να μην έχουν κατασπαταλήσει τα καλύτερα χρόνια τη ζωή του εξαιτία αυτού του ελαττώματο τη ανθρώπινη φύση. Και είναι δυστυχώ αναπόφευκτο τα καλύτερα αυτά χρόνια μα να περνούν πολύ γρήγορα. Γιατί ακόμη και αν η λογική επιδιώκει να επιβραδύνει την πορεία του, είναι η ίδια η φύση που τα οθεί να προχωρούν ταχύτατα. Και εσεί δεν το αντιλαμβάνεστε και δεν προσπαθείτε να διασώσετε κάτι από αυτά τα χρόνια, ούτε να ζήσετε όσο πιο καλά μπορείτε, ό,τι από αυτά είναι πιο φευγαλαίο, αλλά αντίθετα τα αφήνετε να περάσουν και να φύγουν σαν να ήταν κάτι άχρηστο, σαν να μπορούσατε να το επανακτήσετε ανα πάσα στιγμή. Όλοι επίση συμφωνούμε πω τίποτα σωστό δεν μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο φαντασμένο, έστω και αν είναι ρήτορα ή και επιστήμονα, αν το υπερφύαλο πνεύμα του δεν είναι σε θέση να αποκομίσει το υψηλό και απλώ. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ξεράσει τις γνώσεις του σαν να τον είχαν παραγεμίσει με αυτές με τη βία. Δεν υπάρχει τίποτα που να απασχολεί τον άνθρωπο λιγότερο από το να μάθει την τέχνη του ζήν, όπως επίσης και δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο να μάθει. Για τις άλλες τέχνες υπάρχουν παντού ένα σωρό δάσκαλοι. Μερικοί μάλιστα από αυτούς έχουν διαπρέψει από τόσο νωρί ώστε κατάφεραν να εξελιχθούν σε δασκάλου της από πολύ μικρή ηλικία. Χρειάζεται όμω ολόκληρη η ζωή μας για να μάθουμε πώς να τη ζούμε και το πιο περίεργο απ' όλα, χρειάζεται ολόκληρη ζωή μα για να μάθουμε πώ να πεθαίνουμε. Όποιο όμω διαθέτει όλο τον καιρό για τον εαυτό του και έχει υιοθετήσει ένα πρότυπο ανθρώπινη ζωή, ούτε εύχεται για το αύριο, αλλά ούτε και το φοβάται. Γιατί τι στα αλήθεια θα μπορούσε να τον ευχαριστήσει από ό,τι μπορεί να του φέρει η επόμενη στιγμή. Όλα όσα τον ενδιαφέρουν τα γνωρίζει και τα έχει χορτάσει. Δεν είναι λοιπόν τα άσπρα μαλλιά και οι που θα μα κάνουν να καταλάβουμε αν κάποιο έχει ζήσει πολύ, επειδή αυτά απλώ και μόνο δείχνουν αν κάποιο έχει υπάρξει πολύ. Περιφρονούμε το πιο πολύτιμο πράγμα, επειδή ξεγελιόμαστε από το ότι ο χρόνο δεν είναι υλικό αγαθό, μια και δεν μπορούμε να τον βλέπουμε μπροστά στα μάτια μα, και έτσι θεωρούμε ότι έχει ευτελή αξία και ότι διατίθεται δωρεάν. Η αλήθεια είναι πω κανένα δεν μπορεί να βάλει στη θέση του τα χρόνια που έχασε, και κανένα δεν μπορεί να σου δώσει πίσω τη ζωή σου. Η ηλικία σου θα ακολουθήσει τη ροή τη όπω ακριβώ ξεκίνησε, χωρί επιστροφή, ούτε στάση, αθόρυβα, και χωρί τίποτα να μπορεί να επιβραδύνει την ταχύτητά τη. Τίποτα δεν θα μπορέσει να επιμικρύνει την πορεία τη, είτε είσαι βασιλιά είτε ο τελευταίο υπήκοο. Με το που θα ξεκινήσει, καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να την κάνει να προχωρεί πιο αργά ή να παρεκκλίνει την πορεία τη. Και πώ μπορεί, απαθή και ήρεμο, ενώ δίπλα σου ο χρόνο κυλά με ηλικιώδη ταχύτητα. Να κάθισε και να φαντάζεσαι τη ζωή σου ω μια προοπτική μακρά αλληλουχία μηνών και ετών, όταν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απηχεί παρά την επιθυμία σου και μόνο. Μόνο για μία και μοναδική μέρα μπορούμε να μιλάμε, αυτή ακριβώ που κοιλά σήμερα. Νομίζει πω μπορούμε εμεί, ταλέπο ρυθμιστή, ή φορτωμένοι με τόσε τα αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αυτή η μέρα που ολοένα φεύγει να είναι η πιο σημαντική και ωραία μέρα τη ζωή μα, Όπω μια συζήτηση, ένα ενδιαφέρον βιβλίο ή κάποια συναρπαστική ονειροπόληση κάνουν του ταξιδιώτε να φτάνουν στον προορισμό του χωρί καλά-καλά να το καταλάβουν. Έτσι και η αδιάκοπη και αγχώδη πορεία τη ζωή που όλοι μα ακολουθούμε, κοιμισμένη ή ξυπνητή με ίδιο γοργό βήμα, δεν γίνεται αντιληπτή από του πολυάσχολου παρά μονάχα όταν φτάσει στο τέλο τη. Η ζωή μπορεί να διαιρεθεί σε τρει περιόδου: στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Από αυτέ, εκείνη που ζούμε τώρα έχει κιόλα φύγει. Εκείνη που θα ζήσουμε επαφίεται στο τυχαίο, και η μόνη σίγουρη είναι εκείνη που έχουμε ζήσει. Κανένα δεν επιστρέφει οικειοθελώ στο παρελθόν, εκτό από εκείνον που μπορεί και ασκεί αντικειμενικό αυτοέλεγχο. Αυτό που κάποτε και εγώ από φιλοδοξίε, που περιφρονούσε του πάντε με έπαρση, αυτό που νικούσε με αλαζονία και εξαπατούσε με κινησμό, εξοικονομούσε με φιλαργυρία και εξόδευε με ασωτεία, είναι φυσικό να φοβάται τη μνήμη του. Η μνήμη, βλέπει, είναι εκείνο ο βωμό αυτό το ιερό κομμάτι του χρόνου μα, στο οποίο υποτάσσεται η παντοδυναμία τη μοίρα, όπου όλε οι ανθρώπινε κακοτυχίε έχουν ξεπεραστεί, που ούτε η παινία, ούτε ο φόβο, ούτε οι επιδημίε θα μπορούσαν να τη διαταράξουν. Δεν μπορεί ούτε να παραβιαστεί, ούτε να κλαπεί. Την κατέχουμε σταθερά και διαρκώ. Μπορεί να αποκαλεί ευτυχεί όλου αυτού που περιμένουν υπομονετικά ατελείωτε ώρε τον κομωτή του, μέχρι να του κουρέψει όποια τρίχα πρόλαβε να βγει στη διάρκεια τη νύχτα, καθώς η, παραμικύ, η παραμικρή, η τρίχα μεταβάλλεται σε αντικείμενο περισπούδα της σκέψης, να κάνει τις απαραίτητες γιορθώσεις στην κόμωση ή να καλύψει εδώ και εκεί τα κενά στο μέτωπο. Τους έχεις δει πως εξοργίζονται όταν ο κομωτής που θεωρούν μάστορα στο ξύρισμα έχει την ατυχία να επιδείξει λιγότερη δεξιοτεχνία από τη συνήθω. Και πώ φουντώνουν αν του κάνουν στη χέτη μια ψαλιδιά παραπάνω, αν ξεφύγει μια αντίθεση τούφα ή αν το όλο σύνολο δεν πέφτει σε ομοιόμορφε μπουκλέ. Ποιο από όλου αυτού δεν θα προτιμούσε να διαταραχτεί η δημοκρατία ολόκληρη αντί το μαλλί του. Ποιο δεν θα νοιαζόταν περισσότερο να στολίσει το κεφάλι του από το να το σώσει. Αυτοί που περιφέρονται σε κοσμικότητε, ενοχλώντα και του άλλου και του εαυτού του, όταν θα έρθει η στιγμή που θα έχουν χορτάσει για τα καλά από την ανοησία του, που δεν θα έχουν αφήσει κατόφλι και πόρτα για πόρτα που να μην έχουν δρασκελίσει, που θα έχουν μοιράσει κολακίε και υποκλήσει στα πιο ετερόκλητα σπίτια, πόσο πολύ κατοίκου αυτής της μεγάλης και ξέχυλης από πάθη πόλης θα έχουν καταφέρει να δουν. Συνηθίζουμε να λέμε ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία μας να διαλέγουμε τους γονείς μας. Στην πραγματικότητα, μας επιτρέπεται να γεννηθούμε στη ζωή από οικογένειες που θα επιλέξουμε εμείς και υπάρχουν οικογένειες πολύ ευγενών πνευμάτων. Διάλεξε αυτή που θα ήθελες να σε δεχτεί. Δεν θα υιοθετηθεί μόνο όσον αφορά το όνομα, αλλά και όσον αφορά αγαθά, τα οποία δεν θα είναι ανάγκη να τσιγκουνευτεί για να τα κρατήσεις. Θα είναι τόσα πολλά που θα μπορεί να τα μοιράζει σε όσα περισσότερα άτομα γίνεται. Θα σου ανοίξουν ένα μονοπάτι προ την αιωνιότητα και θα σε εξυψώσουν μέχρι ένα επίπεδο από που ποτέ κανένα δεν εκδιώθηκε. Κανένα άλλο τρόπο δεν υπάρχει για να ξεπεράσουμε τη θνητή μα υπόσταση ή καλύτερα για να τη μετατρέψουμε σε αθανασία. Τιμέ, μνήα και όλα αυτά που η ματιοδοξία επέβαλε με κρατικά διατάγματα και ανέγειρε με ανθρώπινα έργα πολύ γρήγορα καταστρέφονται. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην κατεδαφίζεται ή να μην υπόκειται στην προϊούσα φθορά. Εκείνα όμω που η σοφία έχει καταστήσει αθάνατα, το γύρα δεν μπορεί να τα βλάψει. Καμία εποχή δεν θα τα καταργήσει. Καμία δεν θα λιώσει. Και η επόμενη και η μεθεπόμενη γενιά θα καταθέσουν τον ακόμα μεγαλύτερο σεβασμό του. Γιατί ό,τι βρίσκεται κοντά μα προκαλεί το φθόνο. Ενώ είμαστε λιγότερο κακόπιστοι σε ό,τι βρίσκεται σε απόσταση. Κατά συνέπεια, ο βίο του σοφού προσφέρει ευρύτατε προοπτικέ. Τα περίφημα όρια που εγκλωβίζουν του υπόλοιπου ανθρώπου δεν υπάρχουν για αυτόν. Μόνο αυτό είναι αποδεσμευμένο από του ανθρώπινου νόμου. Όλοι οι αιώνε τον, α... τον υπακούσαν Θεό. Μια εποχή προσπερνάει, την εχμαλωτίζει με τη μνήμη. Είναι παρούσα, την αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο. Πρόκειται να έρθει, την προλαβαίνει. Επιμηκύνει τη ζωή του συμπυκνώνοντα όλε τι εποχέ σε μία μόνο. Όταν λοιπόν θα συναντήσει κάποιον κάτω από τη μεγαλοπρέπεια τη Στιβένου ή άλλον διάσημο πολιτικό στην αγορά, μη ζηλέψει. Όλα αυτά τα απέκτησαν με αντίτιμο την ίδια τη ζωή του. Προκειμένου να πάρει ένα ρωμαϊκό έτο στο όνομά του, θυσίασαν όλα τα έτη τη ζωή του. Μερικοί είχαν χάσει τη ζωή του πολύ πριν φτάσουν στο απόγειο των φιλοδοξιών του. Μερικοί, αφού σχαρφάλωσαν στο βάθρο των τιμών του, με τίμημα χίλιε ατιμίε, συνειδητοποίησαν έφνη μέσα στη δυστυχία ότι αυτό για το οποίο κόπιασαν δεν ήταν παρά το επιτύμβιο μνημείο του. Ο ζήλο στο να διατηρήσουμε υψηλέ αρμοδιότητε διαρκεί πολύ περισσότερο από την ικανότητα να τι εκπληρώσουμε παλεύουμε τη φύση και το ίδιο το γύρα το θεωρούμε επίπονο μόνο όταν μα θέτει στο περιθώριο. Μερικοί μάλιστα φτάνουν μέχρι το σημείο να προετοιμάζονται για πράγματα που είναι πέρα από τη ζωή, τάφη επιβλητικών διαστάσεων και αφιερώσει σε δημόσια μνημεία, παιχνίδια γύρω από την επική πυρά και εξεζητημένε εκφορέ. Έχουν ζήσει τα αλήθεια τόσο λίγο που θα έπρεπε να του συνοδεύουμε στην επική απομπή με πυρσού και λαμπάδε, κυδεύοντά του νύχτα, όπω κάνουμε στα παιδιά.